Γεια σας και από μένα, ονομάζομαι Αβραάμ Μαυρίδης. Ζω και εργάζομαι στο Βερολίνο για την Marley μου και θα σας μιλήσω, θα κάνω ένα σύντομο introduction στα Recommender Systems. Από τη σκοπιά κάποιου ο οποίος δεν είναι data engineer, αλλά χρειάστηκε να μάθει γι' αυτά πάνω στη δουλειά για κάποια καινούργια project που ξεκινάμε στην εταιρεία. Πριν μιλήσουμε όμως για τα Recommender Systems, καλό είναι να μιλήσουμε για τα προβλήματα τα οποία προσπαθούν να λύσουν. Γύρω στο 2004-2005, ο Chris Anderson, ένας οικονομολόγος, άρχισε να μιλάει για ένα φαινόμενο το οποίο οι οικονομολόγοι ονομάζουν long-tail φαινόμενο. Και τι λέει η θεωρία αυτή, ότι άμα έχεις ένα κατάλογο από προϊόντα, οι χρήστες σου κατά κύριο λόγο τείνουν να επικεντρώνονται σε ένα κομμάτι του καταλόγου αυτού, αυτό που ονομάζουμε κυρίως συνήθως best sellers, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι του καταλόγου σου αφορά μόνο κάποιους χρήστες και είναι αυτό το κομμάτι που βρίσκεται στο πορτοκαλί μέρος του γραφήματος που βλέπετε εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι τα best seller προϊόντα προφανώς τα προσφέρουν και οι ανταγωνιστές σου, οπότε το περιθώριο κέρδους εκεί πέρα είναι πάρα πολύ μικρό. Ως επιχείρηση, συνήθως θέλεις να κάνεις τους χρήστες σου να ανακαλύψουν προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην ουρά του γραφήματος και δεν τα προσφέρουν οι ανταγωνιστές σου. Αυτό αναφέρθηκε ο Anderson το 2004, αλλά ξεκινάει περίπου έναν αιώνα πριν, το γνωστό κανόνας του 80-20. 80% των bugs έρχονται από το 20% του κώδικα, 80% των πωλήσεων έρχεται από το 20% των πελατών κλπ. Και μπορεί ο καθένας τώρα να πει ότι, ξέρεις, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, εγώ είμαι μοναδικός, δεν επηρεάζομαι από διαφημίσεις, επιλέγω μόνο ό,τι μου χρειάζεται. Αυτό εμπειρικά και βάσει δεδομένων δεν είναι η αλήθεια. Οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι της ιστορίας έχουν ασχοληθεί με ένα πολύ βασικό ερώτημα. Αν όλες οι επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας είναι βάση λογικής, πώς μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση, να κάνουμε μια επιλογή ανάμεσα σε επιλογές, σε options τα οποία είναι το ίδιο καλά. Και είναι και γνωστό το αστεϊσμός ή η ιστορία με τον γάιδαρο του Μποριντάν, του Γάλλου φιλοσόφου, ο οποίος ήταν και διψούσε και πεινούσε, δεν μπορούσε να αποφασίσει τι ήθελε να κάνει και στο τέλος πέθανε από αναποφασιστικότητα. Ως καταναλωτές, προφανώς, ως άνθρωποι έχουμε λογική κρίση και δεν πεθαίνουμε από αναποφασιστικότητα, αλλά πολλές φορές οι επιλογές καθοδηγούν και καθορίζουν τα συναισθήματά μας. Πριν μια 15 ετία, για παράδειγμα, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, ήθελες να πάρεις κάποια σόζ για τις πατάτες σου, είχε κέτσαπ, μουστάρδα, έπαιρνες μία από τα δύο ή και τα δύο και ήσουν ευχαριστημένος. Τώρα πας στο σούπερ μάρκετ, έχει 300 επιλογές, δεν ξέρεις τι να πάρεις, παίρνεις κάτι, πας σπίτι και λες, ρε γαμώτο, έπρεπε να πάρω το άλλο, γιατί αυτό δεν είναι, γιατί έπρεπε να πάρω το τάδε. Και δεν νιώθεις ευχαριστημένος με την επιλογή σου. Αυτό οι ψυχολόγοι το ονομάζουν παράδοξο της επιλογής. Και τι λέει η θεωρία είναι ότι όσο οι επιλογές σου αυξάνονται, αυξάνεται η ικανοποίησή σου, αλλά μετά από κάποιο σημείο έχεις τόσες πολλές επιλογές που η ικανοποίησή σου δεν είναι αρκετή. Νιώθεις frustrated, νιώθεις χαμένος από επιλογές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό είναι άμα μπείτε στο site της IKEA και προσπαθήσετε να κάνετε customize κάποια κουζίνα, για παράδειγμα, έχει τόσες πολλές επιλογές, μετά από κάποιες ώρες έχετε βαρεθεί να ασχολείστε με αυτό το πράγμα και πάτε και την παραγγέλνετε παλού. Ή πάτε εκεί πέρα και τους λέτε να κάνουν. Ναι, και σε ένα, αυτό που το προβλημένο, σε ένα φυσικό κατάστημα, προφανώς υπάρχει και ο περιορισμός του χώρου. Έτσι, έχεις τα ράφια, δεν έχεις άπειρο χώρο, συνήθως πρέπει να επιλέξεις και να δείξεις τα best seller που έχεις και ίσως κάποια κατηγοριοποίηση. Στο ίντερνετ όμως αυτός ο περιορισμός δεν υπάρχει. Πρακτικά μπορούμε να δείξουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είναι και αυτό που κάνουν οι περισσότερες εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες του χώρου. Προσπαθούν να σου δείξουν προϊόντα τα οποία να είναι επιλογές, οι οποίες να είναι εξειδικευμένες για σένα, ώστε να αυξήσουν, να σου δείξουν προϊόντα τα οποία δύσκολα θα μπορούσες να ανακαλύψεις μόνος σου, τα οποία δεν είναι στα best seller, ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους. Και παράλληλα προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν και τρύπες
τρύπες στον κατάλογο τους. Πολλές φορές μπαίνεις, για παράδειγμα, στο Netflix, ξεκινάς να γράφεις κάτι, δεν την έχουν την ταινία που θέλεις, αλλά προσπαθούν να σου βρουν κάποια ταινία που να είναι ο ίδιος ηθοποιός ή να είναι παρόμοιες κατηγορίες, ώστε να μην απογοητευτείς από το γεγονός ότι δεν θα δεις την ταινία που ψάχνεις. Το ίδιο συμβαίνει και στην Amazon, σου δείχνει τα βιβλία που θέλεις, στο Spotify κάθε Δευτέρα σου φτιάχνουν μια playlist η οποία είναι αποκλειστικά για σένα. Εκεί έρχονται και τα recommended systems και οι κύριες δύο κατηγορίες τους είναι τα collaborative filtering και content-based filtering και έχουμε και κάποια υβριδικά και θα δούμε λίγο τι είναι το καθένα. Η ιδέα πίσω από το collaborative filtering είναι αρκετά απλή. Έχουμε τους χρήστες μας, για παράδειγμα στη διαφάνεια αυτή έχουμε ας πούμε τον Γιώργο και τον Νίκο. Ο Γιώργος του αρέσει, έχει πάρει μια πίτσα και μια σαλάδα και μια κοκακόλα, οπότε η προφανής επιλογή για τον Νίκο είναι να του προτείνουμε να πάρει και αυτός μια κοκακόλα, γιατί οι χρήστες αυτοί είναι, μας φαίνονται παρόμοιοι. Και αν έχουμε ένα τεράστιο inventory, όπως η Amazon, και ένα μεγάλο αριθμό χρηστών, μπορούμε να το, σαν concept, να το παρουσιάσουμε έτσι, τα κόλλη μας να είναι τα προϊόντα και τα ρόλους μας να είναι οι χρήστες. Άμα κάποιος έχει αγοράσει κάτι είναι ένα, άμα δεν έχει αγοράσει είναι μηδέν. Οπότε έχουμε ένα πολύ sparse πίνακα από interactions. Η ιδέα, όπως είπα, είναι απλή. Χρησιμοποιούμε ιστορικά δεδομένα των χρηστών, βρίσκουμε κάποιο similarity μεταξύ τους βάσει κάποιου similarity metric και κάνουμε μια πρόβλεψη για το τι ο χρήστης μπορεί να ενδιαφέρεται. Τώρα, τι similarity metric μπορούμε να πάρουμε. Ένα πολύ απλό, το πιο απλό similarity metric που μπορούμε να πάρουμε είναι Jacquard distance. Στην ουσία, παίρνουμε την τομή των επιλογών δύο χρηστών με την ένωσή τους και βγάζουμε κατά πόσο είναι αυτοί οι χρήστες όμοιοι. Ας το δούμε ένα παράδειγμα, ελπίζω να έχετε φάει γιατί όλα τα παραδείγματα μου είναι με φαγητά. Έχουμε για παράδειγμα εδώ τον Νίκο και τον Γιώργο, έχει φάει ένα συνδικό κοτόπουλο και ντουρούν, κάποιος έχει φάει τα ίδια και πίτσα Νάπολη. Οπότε η προφανής επιλογή είναι να πούμε στον Νίκο ότι πάρε και εσύ πίτσα Νάπολη. Όπως είπα, η Jacquard distance, η τομή τους είναι δύο κοινά, έχουν δύο κοινά, η ένωσή τους είναι τρία. Οπότε το similarity είναι 66% είναι όμοι. Το κάνουμε αυτό για όλους τους χρήστες. Βρίσκουμε ποιοι χρήστες είναι όμοι και κάνουμε το suggestion μας. Για να δούμε λίγο ένα demo. Έχω πάρει. Μισό λεπτό να πάμε πίσω. Έχω πάρει ένα CSV με συνταγές και χρήστες και τα interaction τους. Και θα έχω γράψει την Jacquard distance, θα τα τρέξω απλά το σκριπτάκι για να βρούμε τον χρήστη ο οποίος είναι ίδιος με τον Michael Grant. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο χρήστης, νομίζω είναι Scott Lane, είναι ίδιος με τον, αρκετά κοντά με τον Michael, οπότε η επιλογή μας, η προφανής επιλογή μας είναι να του προτείνουμε τα πράγματα που έχει πάρει ο Σκοτ και δεν έχει πάρει ο Μάικλ. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Παρόλο το ότι οι χρήστες αυτοί εδώ πέρα έχουν πάρει τα ίδια προϊόντα, είναι εντελώς διαφορετικοί. Ό,τι ο Μάικλ έχει βαθμολογήσει με ένα, ο Σκοτ έχει βαθμολογήσει με πέντε. Ό,τι ο Σκοτ έχει βαθμολογήσει με ένα, ο Μάικλ το έχει βαθμολογήσει με πέντε. Οπότε το γευστικό τους προφίλ, ας το πω έτσι, είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν υπάρχει κανένα similarity. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πάρουμε υπόψη μας τις βαθμολογίες που δίνουν οι χρήστες για τα προϊόντα μας. Ένα μέτρο πολύ απλό για να το κάνουμε αυτό είναι η ευκλήδια απόσταση. Το κάνουμε για κάθε προϊόν, για κάθε χρήστη. Βρίσκουμε έτσι το similarity τους και κάνουμε την πρόβλεψή μας. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα και εδώ. Υπάρχει κάποιος που βλέπει το πρόβλημα.
υπάρχει user biases. Ότι που κάποιος χρήστης μπορεί να είναι αρκετά αυστηρός, ας το πω έτσι, και να βαθμολογεί συνεχώς τα φαγητά μας με 1 και 2 και άμα είναι κάτι πολύ καλό, ξέρω εγώ, να του δώσει ένα 4. Και να είναι κάποιος άλλος χρήστης, ο οποίος είναι πιο εύθυμο άτομο, δίνει συνεχώς 4 και 5 και μόνο κάτι είναι πάρα πολύ χάλια να δώσει 1 και 2. Οπότε είναι προφανές ότι το 3, για παράδειγμα, των χρηστών αυτών, δεν είναι το ίδιο για όλους. Σημαίνει εντελώς κάτι διαφορετικό. Και πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό? Μπορούμε με ένα reactive approach να καθαρίσουμε κατά κάποιο τρόπο τα δεδομένα μας από το user bias, και θα δείξω ένα τρόπο. Είναι proactive να κάνουμε το UI μας να γίνεται adapt στον εκάστοτε χρήστη. Για παράδειγμα, μπορεί να δείξουμε σε ένα χρήστη να μπορεί να κάνει να βαθμολογήσει τα προϊόντα μας από 1 μέχρι 5 και κάποιος άλλος να μπορεί να κάνει μόνο like-dislike, για παράδειγμα. Ένας τρόπος για να καθαρίσουμε τα δεδομένα μας, ένας αλγόριθμος, είναι το Pearson Correlation Coefficient, και άμα δείτε εδώ πέρα υπάρχει αυτό το μείον χ μέσο, το οποίο προσπαθεί να αφαιρέσει από κάθε βαθμολογία το μέσο του χρήστη, τη μέση βαθμολογία που έχει ο χρήστης στα φαγητά, στα αντικείμενά μας, τέλος πάντων, για να αφαιρέσει το bias του χρήστη. Όπως είπα, ανακεφαλαιώνοντας για το collaborative filtering, είναι πάρα πολύ απλό σαν concept. Βρίσκουμε απλά βάσει κάποιου similarity metric πόσο ίδιοι είναι οι χρήστες μας. Είναι domain agnostic, δεν μας ενδιαφέρει πρακτικά άμα μιλάμε για ταινίες, βιβλία, συνταγές, τραγούδια, οτιδήποτε. Και είναι εύκολο να το κατανοήσει κανείς και να το υλοποιήσει. Αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα. Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος χρήστης μόλις έκανε εγγραφή στην υπηρεσία μας? Δεν έχουμε αρκετά interaction για τον χρήστη αυτό. Δεν μπορούμε να του προτείνουμε κάτι, δεν μπορούμε να τον συγκρίνουμε με κάποιον άλλο χρήστη. Τι γίνεται στην περίπτωση που έχουμε αντικείμενα τα οποία έχουν μικρή διάρκεια ζωής? Για παράδειγμα, άμα δουλεύεις σε ένα δημοσιογραφικό site και θες να προτείνεις να χρησιμοποιήσεις τον αλγόριθμο αυτό και να προτείνεις νέα στους χρήστες σου. Άμα προτείνεις σε κάποιον πράγματα τα οποία είναι 2 και 3 χρονών πίσω, προφανώς δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Και επίσης, για κάτι που ανέβηκε μόλις τώρα στο site, δεν έχεις αρκετά interaction. Και επίσης έχουμε την περίπτωση του να μόλις ξεκινάς την επιχείρησή σου, την startup σου, και δεν έχεις αρκετά δεδομένα. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση ο αλγόριθμος δεν αποδίδει καλύτερα από το να έχεις κάποια random, να δείχνεις κάποια random αντικείμενα στο χρήστη. Και πρέπει να πας σε μια στρατηγική content-based filtering, η οποία είναι και αυτή το concept σχετικά απλό. Έχεις, ξέρω εγώ, τον Γιώργο, του αρέσει η Coca-Cola, δεν έχεις Coca-Cola, έχεις βρει όμως ότι η Coca-Cola είναι κάτι που είναι παρόμοιο με ένα άλλο αντικείμενο στον κατάλογο σου, που είναι η μπύρα, οπότε του λες, ξέρεις, πάρε μπύρα, δεν έχω Coca-Cola. Ας δούμε και ένα demo. Έχω ξανά ένα CSV με φαγητά και θα προσπαθήσω να βρω το similarity ενός πιάτου με μια λίστα από 10.000 πιάτα. Παίρνει λίγο, γιατί κάθε πιάτο έχει κατηγοριοποιηθεί με γύρω στις 300 attributes, από άμα είναι spicy, salty κλπ. Εδώ βλέπουμε ότι το πιάτο αυτό, ξέρω εγώ, garlic baguette crumbs, είναι similar roasted fingerling. Ξανά, δεν ξέρω αν είναι στην πραγματικότητα ίδια. Υπάρχουν 300 attributes τα οποία κατηγοριοποιούν το πιάτο αυτό, και θα επανέλθω στο γιατί δεν ξέρω. Εδώ ένας αλγόριθμος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσεις, ίσως τον έχετε δει στο πανεπιστήμιο, ο KNN.
έχεις κατηγοροποιήσει τα αντικείμενά σου βάσει κάποιων attributes σε ένα γράφημα και παίρνεις τους, ας πούμε, 5-10 κοντινότερους γείτονες στο αντικείμενο αυτό, στην περίπτωση αυτή. Εδώ παίρνω τους, ας πάρουμε τους 5 κοντινότερους γείτονες στην κόκκινη αμβουλίτσα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η επιλογή, αυτό το approach είναι computationally expensive. Παίρνει αρκετό χρόνο το να αρχίσεις να υπολογίζεις ανάλογα και πόσα attributes έχεις που κατηγορηγούν το αντικείμενο, αλλά παίρνει αρκετό χρόνο ώστε να κάνεις όλο αυτό τον συσχετισμό. Και είναι αρκετά, το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω εγώ είναι ότι είναι πολύ ευαίσθητα σε δεδομένα τα οποία, σε attributes τα οποία μπορεί να είναι και εντελώς άσχετα, τα οποία δεν μπορεί να μην αφορούν τους χρήστες. Για παράδειγμα, πήρα 300 χαρακτηριστικά για κάθε πιάτο, αλλά μπορεί το πόσα κιλοκαλωρίες, πόσες θερμίδες είναι το πιάτο αυτό να μην παίζει κανένα ρόλο για τους χρήστες μου. Τώρα, τι γίνεται άμα έχεις μια μικρή startup και θέλεις να πάρεις το funding που είπε το παιδί πριν, ή έχεις ένα μικρό side project και θέλεις να παίξεις λίγο με αυτά τα πράγματα και χωρίς να κάνεις dive στα μαθηματικά. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι και αυτό, για αυτό υπάρχει ένα NPM module, το οποίο λέγεται Recommendation Raccoon και κάνει είναι ένα απλό collaborative filtering πακέτο. Και έχω ετοιμάσει, το οποίο, αν δούμε λίγο κώδικα, απλά παίρνας, ξέρω εγώ, το ID του χρήστη και το ID του αντικειμένου του οποίου θέλεις να κάνει like-dislike. Δεν χρειάζεται να ξέρει τίποτα άλλο για το domain σου, δεν χρειάζεται να ξέρει τίποτα άλλο για τα δεδομένα σου και σου γυρίζει πίσω κάποια recommendation κάνοντας υπολογισμό αυτού του Jacquard distance που είπαμε προηγουμένως. Έχω στήσει ένα μικρό demo με React στο frontend, Happy.js στο backend και μια Redis βάση. Η Redis είναι πολύ σημαντική γιατί προσφέρει κάποια μαθηματικές πράξεις built-in πάνω στη βάση, πάνω στη set. Ναι, ας το δούμε. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, τα design skill μου δεν είναι και τρελά. Έχουμε μια λίστα από συνταγές. Δεν έχω κάνει κανένα interaction με την εφαρμογή μου. Οπότε θα αρχίσω να επιλέγω κάποιες συνταγές, να τις κάνω like για να δούμε τι θα μας γυρίσει πίσω η εφαρμογή ως προτάσεις. Θα πάω με συνταγές για κοτόπουλα. Θα κάνω μερικές like, αρχίζει να μου γυρίζει πίσω ποιοι χρήστες είναι οι ίδιοι με μένα και κάποιες προτάσεις. Και άμα παρατηρήσουμε εδώ πέρα, βλέπουμε ότι οι προτάσεις του συστήματος δεν ξέρει τίποτα για τα δεδομένα. Το έχω κάνει feed με 10.000 user interactions. Δεν ξέρει τίποτα άλλο, δεν ξέρει ότι πρόκειται για συνταγές. Αρχίζει και ήδη και μου λέει ότι μάλλον θα σου άρεσε spicy chicken, 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 chicken και αρχίζει μετά να πέφτει. Ως concept είναι βασικά, ο κώδικας είναι σχετικά απλός. Happy.js, ένα API με κάποια routes, παίρνει ως στο post το user ID και τον τίτλο, το κάνει like, αυτό που το κάνει like το σώζει στη Redis στη βάση και γυρίζω πίσω αυτά που το έχουν αρέσει. Και υπάρχει κάποιο άλλο route το οποίο μας γυρίζει τους χρήστες οι οποίοι είναι ίδιοι με μένα και κάπου παραπάνω είναι το root μου που γυρίζει τα recommendation. Yeah. Πάρα πολύ απλό, δεν χρειάζεται να
ξέρεις από μαθηματικά ή να ξέρεις ακριβώς ποια attributes, και είναι μια πολύ καλή λύση για να ξεκινήσεις να στείλεις το μοντέλο σου. Και προφανώς αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Μπορεί να πας παρακάτω, να κάνεις dive σε deep learning αλγόριθμους, να αρχίσεις να κάνεις training μοντέλα. Θα έλεγα ότι είναι up to you πόσο χρόνο έχεις και πόσο σημαντικό είναι για σένα, για το κομμάτι το οποίο θέλεις να κάνεις recommendation, να ξοδέψεις το χρόνο για να βρεις το κατάλληλο μοντέλο. Συνοψίζοντας, τι είναι σημαντικό? Να κατανοήσεις το domain σου. Γιατί το λέω αυτό? Κάναμε δοκιμές στην εταιρεία και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε το domain και να προτείνουμε στους χρήστες μας συνταγές. Δεν είναι όλοι οι χρήστες το ίδιο και πρέπει να έχεις κάποιον domain expert να σου πει ότι αυτό το attribute δεν είναι σημαντικό για τους χρήστες μας. Για παράδειγμα, οι χρήστες στην Αυστρία δεν προτιμούσαν συνταγές οι οποίες είναι γλυκίζουν. Για τους χρήστες στην Ολλανδία ήταν σημαντικό οι συνταγές να είναι λιγότερο από 30 λεπτά. Οι Γερμανοί θέλανε να δοκιμάζουν συνταγές οι οποίες να είναι πιο εξωτικές, ας το πω έτσι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσεις τον domain σου και να βρεις και κάποιον ο οποίος προφανώς το κατέχει καλύτερα από σένα, να σε βοηθήσει στο να στήσεις το μοντέλο. Πρέπει να προσέξεις τα μεταδεδομένα σου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Spotify, άμα χτίσεις ένα μοντέλο για να κάνεις recommend τραγούδια, ο χρήστης ο οποίος έχει παίξει το τραγούδι 20 δευτερόλεπτα προφανώς δεν είναι το ίδιο με το χρήστη ο οποίος το έχει ακούσει ολόκληρο, δεν είναι το ίδιο με το χρήστη ο οποίος το έχει βάλει σε κάποιο playlist και δεν είναι το ίδιο με κάποιο χρήστη ο οποίος το έχει κάνει share. Αυτά τα actions έχουν διαφορετική βαρύτητα. Είναι σημαντικό να προσπαθήσεις να δοκιμάσεις διαφορετικά μοντέλα. Δεν είναι κάτι το οποίο το χτίζεις και το αφήνεις εκεί πέρα και έχουμε το feature και παίζει. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνεις monitoring συνεχώς και να δεις άμα υπάρχει κάποιο drop στο conversion σου. Και αυτό είναι και το δύσκολο του πράγματος, να αναλύσεις τα δεδομένα και να καταλαβαίνεις, να βγάζεις ένα νόημα από αυτά. Και υπάρχουν και κάποια ethical consideration. Άμα αρχίσω και σου δείχνω συνεχώς κάποια αντικείμενα, όπως συνταγές για κοτόπουλο τέλος πάντων, προφανώς οι επιλογές σου θα συνεχίσουν να πηγαίνουν προς εκείνο τον δρόμο. Ποτέ δεν θα βρεις κάποια διέξοδο στο να διαλέξεις κάτι διαφορετικό, ώστε το μοντέλο να γίνει adapt. Ήταν το πρόβλημα που είχε το Facebook πριν κάποια χρόνια, ίσως και ακόμα το έχει, όπου οι χρήστες διάβαζαν νέα από συγκεκριμένων πολιτικών αποχρώσεων σελίδες και συνεχίζαν να βλέπουν νέα από αυτές τις σελίδες και όχι κάτι διαφορετικό, όχι κάποια άλλη άποψη. Και επίσης υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει transparency, δεν υπάρχει διαφάνεια. Το ερώτημα είναι, πρέπει οι χρήστες να ξέρουν ότι εσύ χρησιμοποιήθηκε μοντέλα, χρησιμοποιήθηκε αλγορίθμους, ή πρέπει ή όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έλεγα είναι ένα domain και up to you. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε οι χρήστες να ξέρουν ότι παίρνεις δεδομένα των χρηστών και χρησιμοποιείς τα δεδομένα τους για να κάνεις training αλγόριθμους για αυτούς. Αυτά.